νοσοκομείο γεννηματά αυτή τη στιγμή από τα στοιχεία που διαθέτουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη χειρότερη μοίρα όσον αφορά τα υπόλοιπα νοσοκομεία και από το θέμα της χρηματοδότησης αλλά κυρίως από το θέμα της στελέχωσης. Λείπουν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ιατρικού προσωπικού αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η τρομερή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτή τη στιγμή αγγίζει και ξεπερνάει το 40% η έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό και στις υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνεται περίπου στο 45% οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν σύμφωνα με το μνημονιακούς οργανισμούς όπου είχαμε μείωση οργανικών θέσεων. Είναι ένα νοσοκομείο που πέραν των 8 γενικών εφημεριών που συνεφημερεύουμε το ΑΧΕΠΑ και καλύπτει όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Έχει άλλες τόσες περίπου μικρές εφημερίες σε εξειδικευμένα περιστατικά όπως είναι τα παιδοχειρουργικά, τα παιδιατρικά. Ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος και η προσέλευση στα επίγοντα ιατρία και στα τακτικά με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει και κυρίως όσον αφορά τα ωράρια του νοσηλευτικού προσωπικού και των υπόλοιπων κατηγοριών εργαζομένων στις ανάγκες που προκύπτουν. Τα τελευταία χρόνια έχει φύγει πάνω από το 50% του προσωπικού. Οριακά λειτουργεί το νοσοκομείο και κάτω από τα όρια ασφαλείας με αποτέλεσμα και επειδή έχει περάσει και το νέο μνημόνιο που προβλέπει καινούρια μέτρα για το χώρο της υγείας μέσα από συγχωνεύσεις, καταργήσεις κλινικών, ενδεχομένως και κλείσιμο νοσοκομείων. Φοβόμαστε πάρα πολύ για το μέλλον αυτού του νοσοκομείου. Είναι ένα νοσοκομείο με μεγάλη προσφορά και στην πόλη και στο νομό αλλά και ευρύτερα στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδος και θεωρούμε ότι θα ήταν άδικο αυτό το νοσοκομείο να σταματήσει να λειτουργεί. Το φοβόμαστε πολύ. Δώσαμε αγώνα για να το κρατήσουμε όρθιο τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε δεσμευτεί ότι θα το κρατήσουμε όρθιο και θα το κρατήσουμε. Όμως και η πολιτεία θα πρέπει να δείξει, να κάνει τις ανάλογες, αν θέλετε, κινήσεις για να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, όχι μόνο στα λόγια αλλά με πράξη.